Γεια σας από το Digital Life, μπροστά μου έχω το iPhone 4S. Είναι το τελευταίο iPhone που παρουσιάστηκε πριν από 15 περίπου ημέρες και είμαστε από τους πρώτους που δοκιμάζουμε. Να πούμε ότι οι διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο το μοντέλο εστιάζονται στην ύπαρξη κάμερα στα 8 MP αντί για 5, η οποία καταγράφει βίντεο στα 1080p, στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο. Η διαφορά επίσης είναι ότι έχει διπλό αποδέκτη που λειτουργεί τόσο σε δίκτυα CDMA αμερικάνικα όσο και GSM ευρωπαϊκά. Καθώς επίσης ότι έχει τον διπύρινο dual core επεξεργαστή στο 1 GHz α5, ωστόσο να ξέρετε ότι η ταχύτητα του είναι στο 800 MHz και όχι στο 1 GB όπως η Apple ισχυρίζεται. Να πούμε επίσης ότι εξωτερικά τουλάχιστον η μόνη διαφορά είναι ότι το πλήκτρο που απενεργοποιεί την ένταση του ήχου έχει μετατοπιστεί ελαφρά προς τα κάτω, που σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί για όσο το αγοράσετε. Η θήκη με το iPhone 4S δεν ταιριάζει απαραίτητα σε αυτό το τηλέφωνο, ωστόσο να πούμε ότι τον bumper παίζει, όποιος έχει bumper από προηγούμενο iPhone 4 μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο iPhone 4S. Οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες όσον αφορά την ταχύτητα, στην πλοήγηση τουλάχιστον στα μενού, ωστόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει στο scrolling, υπάρχει στην πλοήγηση στο ίντερνετ. Εδώ μπαίνουμε σε μια σελίδα, την Apple, την κεντρική. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφορά όσον αφορά την ταχύτητα πλοήγηση στο ίντερνετ. Θα κάνουμε και συγκριτικό αργότερα να σας δείξουμε τη διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Η χρήση του είναι αρκετά καλύτερη, δεν γνωρίζουμε ακόμα την αυτονομία, είναι οι πρώτες ώρες που χρησιμοποιούμε, ωστόσο δείχνει να μην έχει διαφορά με την πρώτη συσκευή, το πρώτο iPhone. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το φορτίσουμε, να κάνουμε και τρεις φορτίσεις για να δούμε γενικά πώς θα πηγαίνει. Να πούμε επίσης ότι για όσους έχουν μπροστά τους iPhone ή θυμούνται, δεν υπήρχαν αυτές εδώ οι μαύρες γραμμές που υπάρχουν τώρα. Πιθανόν κόψαν το μεταλλικό τμήμα από πάνω, που σημαίνει ότι πιθανόν το κάνανε για να βελτιώσουν το σήμα. Ωστόσο, ξαναλέω, η συσκευή μοιάζει υπερβολικά με το iPhone 4. Δεν υπάρχει καν διαφορά στο πίσω μέρος, μόνο στον κωδικό του προϊόντος, δηλαδή και το 4 και το 4 γράφουν απλά iPhone. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι μια καλή αναβάθμιση για τους χρήστες iPhone 3GS, όχι τόσο ίσως για τους χρήστες iPhone 4, εκτός και αν έχουν την οικονομική άνεση να αγοράσουν καινούργια συσκευή, στην οποία θα δουν τη μεγαλύτερη διαφορά, όπως ξαναλέω, στην ταχύτητα και στην κάμερα. Αυτά από το Digital Life.